της ΑΕΚ τώρα με Αμπραχάμ. Με Μακρύ τώρα που συνεχίζει την προσπάθεια. Μπαλιά στην περιοχή. Ο Σιντιμπέ δεν έδιωξε αποτελεσματικά. Ο Τρισκόφσκι δεν μπόρεσε. Επιμένει η ΑΕΚ. Να, η ευκαιρία. Ο Ναράνχο δεν θα την αξιοποιήσει. Δεν θα την εκμεταλλευτεί. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Ο Χέιτρι τελικά εκτελεί στην περιοχή. Διώχνει ο Χολτ. Πλάγια. Ο Κονζάλες θα προλάβει. Δεν θα αφήσει την μπάλα να βγει έξω. Νέα μεταβίβαση στην περιοχή. Τρουγιόλς βάζει μπάλα κάτω. Γυρίζει. Ευκαιρία. Γκολ θα γίνει από τον Χέιτλι. 1-0. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ σχετικά νωρίς. Ό,τι καλύτερο για την ομάδα της Λάρνακας που έδειξε, είχαμε προλάβει να το πούμε και νωρίτερα, έδειξε ότι πήρε πρωτοβουλία, ήθελε να ελέγξει από την αρχή το παιχνίδι. Όταν σκοράρεις νωρίς απέναντι σε ομάδες που σαφώς είναι δεδομένο ότι θα κοιτάξουν πολύ την άμυνά τους, είναι ό,τι καλύτερο. Εδώ η μεταβίβαση από κανονική θέση, ο Τρουγιόλς γυρίζει, ο Σιντιμπέ δεν μπορεί, έρχεται ο Χέιτλι, δεν μπορούσε πλέον κάποιος εκεί να τον σταματήσει, εξουδετερωμένος ο Σιντιμπέ, νωρίτερα ο τερματοφύλακας. Ο Χέιτλι έρχεται για να σκοράρει το πρώτο του γκολ με την φανέλα της ΑΕΚ, δίνοντας νωρίς προβάδισμα στην ομάδα της Λάρνακας. Τι μπορεί να δημιουργήσει, εκτελεί, περνάει, μπάλα είναι νέο κόρνερ από τα πόδια του Χολτ, όχι. Χέιτλι, έφυγε ο Μακρύς, εκτέλεσε ο Χέιτλι. Τρισκόφσκι κινήθηκε πίσω στο δεύτερο δοκάρι, χωρίς να τον αντιληφθεί κάποιος. Η ΑΕΚ εξακολουθεί να έχει το προβάδισμα. Ρουσάζ για τον Ερμή, πάσα στην περιοχή. Ο Κονέ προσπάθησε, δεύτερη προσπάθεια. Ναράνχο, με αντίπαλο τον Δημητρίου, θέλει να μπει, μπαίνει να βρει χώρο. Δεν τελειώνει σωστά τη φάση. Ρουσάς ξανά, κίνηση από τον Κονέ που είναι στην περιοχή πλάγια, αφήνει στον Λέμωση μεταβίβαση, δυνατή, πάει κατευθείαν όμως στα χέρια του Τέουκενς. Ανέβηκε ο Φερνάνδες τώρα, μεταβίβαση για Τρισκόφσκι, ο οποίος βρέθηκε σε καλύτερη θέση από τους αμυντικούς. Ο Ντίας φωνάζει στον βοηθό, διαμαρτυρόμενος. Προσπάθεια τώρα για την ΑΕΚ με τον Ναράνχο που πέρασε ανάμεσα από δύο. Πάσα κατά τον Τρισκόφσκι ξανά, δεν δοκίμασε να βρει τον Ναράνχο. Βρίσκει τον Μακρύ όμως. Συνεχίζει η ΑΕΚ το σούτ από τον Μακρύ. Καϊκέφνη διάστηκε, αλλά μπόρεσε με δεύτερη προσπάθεια εκεί να μαζέψει την μπάλα. Ποτέ δεν ξέρεις με το σκορ στο στενό και έθραυστο 1-0. Τρισκόφσκι εδώ προσπάθησε, πάει να πάρει ένα καλύτερο ρυθμό πάντως στο παιχνίδι από την προσπάθεια και των δύο ομάδων. Τρισκόφσκι τώρα κατεβάζει στην περιοχή, δοκιμάζει το σούτι, μπάλα πάει κόρνερ από την προσπάθεια του Καϊκέ. Καλή στιγμή, δεύτερη στο δεύτερο ημίχρονο για την ΑΕΚ. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που ο Τρισκόφσκι απειλεί. Φεύγει από κανονική θέση, ελέγχει μπάλα το σούτ. Βάζει το χέρι ο Καϊκέ και διώχνει. Έκοψε η άμυνα του Ερμή. Ο Άμπραχαμ δοκίμασε να επαναφέρει. Σηκώθηκε ο Τρουγιόλς. Ρουσάς, είπαμε και πριν, πάει να πάρει ένα καλύτερο ρυθμό το παιχνίδι. Με τον Κονέ τώρα ο Ερμής. Ανεβαίνει, Κονέ, πάει για το μακρινό σου, το κάνει. Καλό, αλλά χωρίς να αγγίξει ο Τέουκεν στην μπάλα. Θα περάσει αυτή έξω. Ψηλό ποσοστό κατοχής για την ΑΕΚ. Να δούμε εδώ τον Ναράνχο. Πάσα κατά τον Τρισκόφσκι. Ευκαιρία. Το πλασέ είναι κόρνερ γιατί έβαλε εκεί το πόδι ο Ντίας. Έγινε αποδεκτής της μπάλας από τον Ναράνχο. Με τη μία το πλασέ βάζει εκεί το πόδι ο Ντίας. Αλλοιώνει την πορεία της μπάλας και Μακρύς απομάκρυνε. Ο Ερμής θα επανέλθει με την παλιά του Σιντιμπέ. Χέιτλι για τον Τρισκόφσκι που κράτησε όσο θα έπρεπε και βρήκε στον κενό χώρο τον Μακρύ. Βγαίνει η ΑΕΚ, βέβαια μπροστά δεν υπάρχει άλλος. Τώρα πάει να πάρει θέση ο Τρισκόφσκι, τον βρίσκει και τελειώνει το παιχνίδι ο Ιβάν Τρισκόφσκι. Ιδανική αντεπίθεση για την ΑΕΚ με δυο ποδοσφαιριστές. Τελειώνει ιδανικά την φάση, όταν βέβαια τελικός αποδέχτης είναι ο Ιβάν Τρισκόφσκι, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα και ποσοστό επιτυχίας στο να τελειώσει μια φάση. Σαφώς μεγάλο μέρος της επιτυχίας και της επίδευξης του δεύτερου γκολ πάει και στον Μακρύ, αλλά
Μην ξεχνάμε ότι είναι μια φάση που ξεκινάει από τον χώρο του κέντρου με τον Τρισκόφσκι εδώ να κερδίζει την μπάλα, να κάνει την κατάλληλη κίνηση δίνοντας χρόνο στο μακρύ να εκμεταλλευτεί τον κενό του χώρο. Δείτε, δεν υπήρχε άλλος ποδοσφαιριστής. Η άμυνα του Ερμή δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί πάνω στον Τρισκόφσκι, ο οποίος με τη μία όπως ερχόταν η μπάλα εκτελεί και νικάει παρά την προσπάθεια τον Κάικε, κάνοντας το 2-0 σε ένα χρονικό σημείο που ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί πως όσο και αν στο ποδόσφαιρο που όπως σωστά ανέφερες κλειδώνουν τους τρεις βαθμούς της νίκης εκτός απρόπτου. Και πάνε εδώ, απειλούν ξανά με Γκαρσία πλάγια στην περιοχή. Το γύρισμα, το σουτ, την μπάλα στο κεφάλι του Ντίας νομίζω σταματά.